εγώ. Μέσα να ναι. Θα το νοσοκομείο μας έβρω. Πώς είναι εδώς. Δεν ήξερω. Μην μου κάνω δάμε. Το στείλω. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση, στείλε μου, φίλε μου. Ευχαριστώ. Θα μείνει πάνω μου. Γεια. Να μου κάνεις δάμε. Εσύ να μου κάνεις δάμε. Πρέπει να σου το δωμάτιο σου. Θα πιστέψεις το τι έγινε. Εσύ θα το πιστέψεις. Μες στο δωμάτιο μου, ενώ βρωμισμένος ο Γεωργίου. Α! Φατσιμένος, καταφατσελωμένος, νοσηλεύκεται εδώ μέσα. Και πριν λιώνει στην κοινό σου ο ψηλός, ο Παστορέγκας. Κοινός ο ξένος, ναι, με τη μύτη δηλεπτή. Και απειλούσε τον. Είτε να φέρει τον καλαμαράν πίσω, είτε να τον πληρώσει 200.000. Τόσα του είπε. Φράγια μου, ακούσα τα πολλά σαντανόμενα. Εσύ να μπορείς. Μίλησα με τον γιατρό. Και? Βγήκαν τα αποτελέσματα. Και? Είσαι έγκυος. Α! Ναι. Έγκυος. Αγκαστρωμένη δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Πού είναι ο Γεωργιό. Πού είπες. Να το σκεφτούμε λίγο, Αγία. Έγινε ρε Κωστάκη. Πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Μα φύγουμε και πού είναι πάει στη Μαδαγασκάρη. Στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Να φύγουμε που δαμε πάντως. Πρέπει να φύγω. Ενάρθεις μαζί μου. Είπες ότι με αγαπάς. Ναι, αλλά... Προτιμώ να φύγω μαζί σου. Ενάρθεις. Ναι, ενάρθω, αλλά... Απόδειξε το. Έλα μαζί μου. Κωστάκη, εγώ στο απόγευμα πρέπει να έχω φύγει. Θα έρθεις μαζί μου, Γιώργο. Μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος. Να πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, μόλις έμαθε ότι είναι αγκαστρωμένη. Ένα φυρτό. Ένα φυρτό. Ένα φυρτό. Είναι αγκαστρωμένη που είσαι. Τι σε αναγκιά μου το φακά συνέχεια. Εγιά το χωνέψεις. Ένα φυρτό. Πενήντα, εκατό, εκατό, δέκα. Εκατόν τριάντα, κόρη. Και πενήντα. Και πενήντα. Εκατόν ογδόντα, κόρη. Σε μια ημέρα. Μπράβο, κόρη, μπράβο. Αν μας σου λαλεί κάτι, πόπι, κόρη, να την ακούεις. Έξανα αναστήσαμε την επιχείρηση. Ανάστα το ταμείο από τους νεκρούς, καθώς προείπεν. Έδωσε η μη την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Κόρη, εσύ να δούμε τόση πελατεία που τον καιρό που ήταν πρόεδρος ο Κυπριακός. Δεν καταφέραμε, δεν καταφέραμε. Ναι, καταφέραμε να λάβεις βάρος στον άλλο. Έχουμε πελάτες γιατί σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα καταστρέψαμε όλες τις καφετέρειες, ευκάλαμε τις άχρηστες. Καλά, κορί, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι, ναι, τα μέσα, όχι τα ψέματα. Πόπι μου, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα σταματήσουμε να σαμποτάρουμε τις άλλες επιχειρήσεις. Δεν στο πράγμα, κορί. Πόπι! Οκ, οκ, υπόσχομαι σου. Αλλά αν τολμήσει κανένα σου ανοίξει μαχαζίδα με κοντά, θα του κάνω το ίδιο. Με εγκαλά που λέει ο Παύλος Μιλωνάς. Μερικοί άνθρωποι είναι ανεπίδεκτης μαθήσεως. Κορί. Να σε ρωτήσω κάτι. Επιτρέπονται όλες οι ερωτήσεις εκτός από τα κιλά μου. Ποιος ήταν εκείνος που έδειχνες πάνω στη φωτογραφία. Ποιος. Εκείνος, κόρη, που έδειχνες του κόσμου και ρώτα στον Αντώνη, ξέρει. Τίποτε. Άλλαξε θέμα. Ρώτα με για τον καιρό. Κόρη, εμέναν τούτος κάτι μου θυμίζει εγώ. Κάτι μου. Πού το ήβρες. Είσαι σάντος. Και γιατί το έπιασες, Πόπι. Γιατί εγώ είμαι η Πόπη και η Πόπη τρυπώνει παντού, κορί. Α. Γιατί ήρθαμε από εδώ. Κάμπος σου πεις να κάνεις. Κυριάκο, αν πάτε πίσω μέσα. Να σου πω, συγκεντρώθη. Πώς να συγκεντρωθώ. Ένα παζίνο να γίνω φάλαινα να κάνω ραγάδες. Είδα και πάθα να χάσω ένα μισή κιλό και τώρα να βάλω 25. Ακούμε. Είσαι σίγουρη ότι ζει μέσα ο Γεωργίου. Ναι, λάλο σου, είδα το. Αν πας για νόμιζες σε κανένας άλλος. Αγκαστρωμένη είμαι, ελίμε στραβή.
Ο Γιώργιος έγινε μέσα και είναι καταφατσελωμένος. Δηλαδή δεν το κάνει επίτηδες, επειδή μας παρακολουθεί. Ευκαιρία να μάθουμε. Αν πάει και μέσα. Να μου να κάνει, να με ακάζει. Δεν ξέρω. Πάντως κοινός δεν με είδε ότι είδαμε. Δεν ξέρει ότι είμαστε και εμείς μες στο ίδιο δωμάτιο. Έλα να κύριε πάμε να το φανερωθούμε. Συγγνώμη. Να μπωσί, κύριε εγώ, μένει πίτσι μέσα μου. Σαν αφαιστήκε. Μα το έχω μάνα μου. Εγώ είμαι καλά. Μάλλον να πέσει η πίεση της πάνε. Η πίεση δεν θα πέσει αν είπες μες στο δωμάτιο και σταθείς μπροστά του. Θα μες εξετάσεις. Εξετάσεις. Προσαγωγικές. Αυτό σχεδίασε, ξέρω εγώ. Έλα, πάτε. Κύριε Παπαίνει πίτσι μέσα. Πάτε μαζί μου. Αφήστε πώς είναι καλά. I feel so bad, 'cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. Στην πίεση μου. Εντάξει, εφήρθηκα, έπεσα, τώρα είμαι καλά. Μα ο κύριος είπε μου. Άφησε τον κύριο να μου σου είπε. Ο κύριος ρίξε πριν πάντα τέσσερα του. Εσείς δεν βασάς. Μετά από το χατά μου έκαμε, φαντάζομαι τώρα να γίνει. Εσύ, ελεύθερη, παντρεμένη. Ελεύθερη, με ένα μωρό. Α, ούτε σε να σε παντρευτεί και να. Ε. Ωραία, μόνο πως είναι να πάθω κι εγώ τα ίδια. Με λαλείς έτσι, τα μωρά είναι ευλογία Θεού. Ναι, μα αν έχεις μια δουλειά. Και μάλιστα κυβερνητική, σαν εσένα. Αμα αν είσαι άνεργος όμως, α κάνεις το ένα σου για πάνω σε ουλιά σου. Εντάξει, είναι ακίνητη. Γιατί κορία, να μην πυροβολήσεις. Εγώ, ένα σου κάνει πίεση σου. Δεν χρειάζεται να πιέσει την πίεση μου. Να σου πω εγώ πώς θα η πίεση μου. Κοντεύκεται 100, όπως το Μητσοτάκι. Καμπέζω μια χαρή. Τα χαρή. Έμπα μες στο δωμάτιο που ήμουν πριν και ευκάρι μου τον έξω. Ορίστε. Ένα μου πει και ορίστε. Τέλειωνε. Και ας το μωρό. Και όλα μαζί μου. Για μου, θα πάει. Ψηλά το μωρό. Λοιπόν, άκου τι θέλω να κάνεις. Θα μπεις στο δωμάτιο και θα μου βγάλεις έξω το παιδί μου μέσα. Όχι εκείνον που πέφτει, εκείνον που στέκεται. Και γιατί δεν υπένεις εσύ? Γιατί εγώ είμαι έγκυος, κόρη. Πρέπει να αποφεύγω τις μεγάλες συγκινήσεις. Και όρκα σου. Τσα μου πει, όχι. Τράβω τον που τα μαλλιά. Τσα μου αρνηθεί. Τράβω τον που την κουτάλα. Τσα δεν θέλει. Τράβω τον κουτά. Πόθηκια του, Σιόρ. Μα ο λέγω να σου τα πω, κάμε και κάτι μόνη σου. Αμάν! Χώσμε! Ευτυχώς που είσαι όπως τη Φουρέιρα. Σιγά, κοπέλα μου! Και τώρα περπάτα αργά-αργά προς τα πίσω. Τρανκύλα, τρανκύλα! Είσαι ο γιατρός. Συγγενής. Εσύ, φίλος. Απλά γνωστός. Πότε τον έφερα? Σοβαρό? Δεν ξέρω. Ποιος τον χτύπησε? Την ίδια να μπορεί, αν έχω εγώ. Τι στο καλό. Καλημέρα σου. Θωρώ εδώ στο γίνο που αξίζεις. Το πούζι. Μπέ μου, κόρη, ποιος είναι? Ένας αγνοούμενος. Που τους 83 της Άσιας. Που τη ζωή μου, ψάχνω τον Εύρο. Να μου σου γάμε. Ας πούμε ότι ξέρει κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Το όνομα του? Εν το ξέρω, αλλά που ένα πάει, ένα το Εύρο. Κάτι μου θυμίζει εμένα, κάτι μου θυμίζει. Τούτα τα ρουθούμια, τούτο το στόμ, κάτι μου θυμίζει. Anyway, ελπίζω να μην πρέπει να φτάσω στην Νικολούλη για να τον Εύρο. Αν και μόνο τούτη μπορεί να έβρει φως στο τούνελ. Κόρη Γεωργία. Ζιζί. Κόρη Ζιζί. Θέλω να μου πεις για τους γόνιους. Γιατί εσύ είπες μου για τους δικούς σου? Κόρη, είσαι τόσο καιρό στο σπίτι μου και δεν σε άκουσα μια ημέρα να μου τους συναφέρεις, κόρη. Είμαι εγώ κεντρική, μιλώ μόνο για μένα. Ούτε σε γίνει σε πιάσαν έναν τηλέφωνο, κόρη. Να δουν ήταν που κάμεις, είσαι καλά, πώς πάει, κόρη. Σαν να και ξεγράψασαι μου τη ζωή τους. Εμένα.
Όχι καλέ, πιάνω τους εγώ τηλέφωνο, μιλούμε. Καλό, γιατί δεν πάει σπίτι σου, καλέ. Κατάλαβα που το πάει, Πόπι. Όχι, δεν θέλεις, πέμουν να φύγω από σπίτι σου. Όχι, κόρη, είναι για τούτον που σε ρωτώ. Ναι, ναι, ξέρω, βαρέθηκες με. Κόρη, χαρά μου να σε φιλοξενώ. Χαρά μου, κόρη. Αλλά έτσι θέλω να μάθω εγώ λίγα πράγματα παραπάνω για σένα. Πάτε καλέ. Δεν είπε τίποτε σημαντικό. Για μένα είσαι, κόρη. Κάσε τώρα τη μάνα σου τηλέφωνο. Να έρθει τα μέγορη. Να πιούμε έναν καφέ. Να τη γνωρίσω. Οφ. Ρε να μπούσεις. Μιλά ρε, ποιος είχαν να μας ακούσει. Εμιλήσατε. Εμιλήσαμε. Ήβρετε τα. Ήβραμε τα. Έχει τώρα ούλα οκ. Ούλα οκ. Οφ. Καλό είναι τα αποφύσας όπως την κοζάκαρη που πάσχει που ζηχνώ ουρία. Μιλά ρε, ποιος είχαν να μας ακούσει. Θέλω να πάει πίσω στη δουλειά. Οκ. Πίσω στο ΤΑΕ. Οκ. Διπλά στον Πίκρι. Οκ. Ρε, θέλει να πάει πίσω στον Πίκρι, λαλό σου. Έκαμε αποχωρήσεις, αλλά όχι έτσι. Φοητσάζει με τον το πράγμα. Περίμενε. Φοητσάζει σε το ΤΑΕ. Όχι, φοητσάζει με εκείνος. Αν της κάνει τίποτε, αν της ξανακοντέψει, αν του κοντέψει τούτη πάλι. Καλά και μου, εσύ στις εμπιστοσύνη, όχι σαν τις έχεις. Έχω τις τούτης. Του άλλου όμως δεν το έχω. Με φάσα γιατί ο άλλος ακούσα ότι μες στο νοσοκομείο. Μα ο Σιλός. Ναι, ο Σιλός έγινε κατούι. Σήμερα στη δουλειά λαλούσαν ότι τον εδέρα. Σωρό μιλάς. Ναι ρε, είπε μου το καφετζής, έστησαν το καρτέρι, επεριμέναν τον και έλυσαν τον, έκαναν τον άχρηστο μπόξι. Παναγιά μου να γιάσει το χέρι των πλαμμάτων που το έκαναν και σπάσαν το. Τραπού ρε. Παναγιά μου να γιάσει το χέρι των πλαμμάτων που το έκαναν και σπάσαν το. Ωχ, άξας ο Θεός. Πονείς, α. Ήταν επόμενο πως ενάρτης για τούτη ώρα. Λία λόγια τα μέσα. Ένα με κλείδος στο μοιάσεις και δαμέ. Κυριάκος. Το όνομά σου. Να μέσα σε κοφτή ρε. Φύγε που τα μέσα. Να τσε λίγο ρε. Και να μην το ευχαριστηθώ. Ήρθες να πάρεις τη χαρά του σοου. Ναι. Να χάσω έτσι τη θέα μου, φίλε μου. Ποιος είσαι. Και τι σχέση έχεις μαζί του. Να σου πει ο ίδιος. Άτσι. Να ξαπούμε. Ποιος είναι. Κανένας. Εντυπωσιακός ένας από τα τσιράκια σου. Είπα σου κανένας. Μην έρθες εδώ μέσα. Να σε θαυμάσω. Ποιος σου το είπε, η αρφή μου. Άκουσα τον στο ράδιο. Και ξέρεις κάτι. Ευχαριστήθηκα το πολλά. Τώρα αλήθεια φεύγεις. Ίσως μια μέρα μπορέσω να σου εξηγήσω. Δηλαδή, εμείς δυο τελειώσαμε. Εσύ το επέλεξες. Εγώ είναι... Κοίταξε. Σάκη, αν με αγαπούσες πραγματικά, ήταν να έρθεις μαζί μου. Αγάπη μου, ζήτα μου ό,τι θέλεις. Να αλλάξουμε μαχαιροπύρου, να αλλάξουμε τα πετσαρίες, να αλλάξουμε τηλεόραση, να αλλάξουμε έπιπλα. Αλλά να αλλάξω χώρα, να γίνεται. Δηλαδή, ας σου ζητούσα απλά να αλλάξουμε σπίτι, ήταν να δεχτείς. Ναι, βέβαια. Τα νοικιάζεται να τα με δίπλα. Όχι σε αυτήν τη γειτονιά. Γιατί δεν έχω γειτονιά τότε. Με το πάρκο της αμέ, έτσι για τα τετράτα μεγάλα γερόπευκη, γέννησα να πνέει το πρωί και μόνο πρέπει να σου οξυγόνω. Ξέρεις γιατί δεν θέλεις να αφήσεις ποτέ τη γειτονιά. Γιατί έχεις αισθήματα ακόμα για τσίνη. Για ποια. Ξέρεις. Εγώ ξέρω. Τι είναι, ξέρει. Ναι, μπούμε, Θωρής. Και ας τη μάνα στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ήταν να την πιάσω, αλλά δεν μπορώ, γιατί έχω το μέσα, γιατί έμεινα από μπαταρία. Ωραία, πιέσαι με το δικό μου, κορί. Ναι, όχι, με μου το δώσεις, γιατί δεν ξέρω το νούμερο. Τούτη τεχνολογία παρέλυσε την εγκεφαλικά μου κιθάρα. Ωστή. Ναι, ναι. Είναι το σύγχρονο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Η τεχνολογία. Διότι μπορεί να ανέπτυξε την κοινωνία, αλλά έμεινε πίσω το ανθρώπινο μυαλό. Και ξέρεις πότε αρχίσαν τούτα όλα τα προβλήματα. Πότε, κορί. Όταν είπαμε το κουλούριν ντόνατ. Κορί Γεωργία. Ζιζί. Γιατί αποφεύγεις να μου απαντήσεις. Γιατί δεν μου αρέσει και να μπλέκω τα επαγγελματικά μου με τα οικογενειακά μου, γι' αυτό. Και εμένα θωρείς με μόνο επαγγελματικά. Βέβαια. Για άλλες πως είμαστε και φιλενάδες. Μα πώς να είμαστε φιλενάδες, αγαπημένοι μου. Εσύ είσαι μια κοπέλα που κάνει σάντουιτς. Και εγώ μια σπουδαία ερμηνεύτρια.
Πώς μπορούμε να κάνουμε παρέα εμείς οι δυο, και να θέλαμε να κάνουμε παρέα δηλαδή, δεν έχουμε χημεία. Οκ, κόρη, θέλεις να απαντήσεις, ένε με το ζόρι. Τούτο λάλο, εγώ και με το ζόρι. Εγώ φεύγω. Να πάεις στο καλό, γιατί πολλά μίλησες. Θα έρθεις. Όχι, θα έρθω τώρα, να έρθω μετά. Γιατί πού ένα γιολάρεις πάλι? Σε κάτι παλιούς γνώριμους. Έλα, έλα, έλα. Ακούω. Είμαστε δαμέ. Εμίλησες με αφοξή. Ναι, ενημέρωσε μας για ούλα. Ναι, πώς είσαστε? Είμαστε δυο, ένα γάμε τη δουλειά, ένα ενώδηγα. Να, μάλιστα. Ελπίζω να πετύχει το σχέδιο του φοξή. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε οδηγίες. Ναι, οκ. Μην είναι ακίνητη. Άτε παλέ. Να με νευριάσει, ρε παιδιά. Μα αφού πρέπει να σου πιάσω εμπιέσεις. Να πιαστείς πόη χέρι. Δεν θέλω κόρη, αλλά σου κάνει αδυσπίρκασα. Μην είναι ακίνητη. Άτε παλέ, ούφε. Κυριακό, να πω γίνεται τελικά, μπήκες μέσα. Είδες σε, είδες τον, μίλησες του. Δεν έπρεπε να μπεις, ρε Κυριακό. Θέλω να το πω πάρα πολύ, αλλά κάποιος μπήκε. Ναι, ξέρω το. Είναι ο τζίρις του. Ο τζίρις του. Ναι, μεγάλη ιστορία. Προς το παρόν, πάμε να φύγουμε που δα μέσα. Κάνει η κόρη μου, λαλό σου. Μείνε ακίνητη. Κυριακό, ναι, δέρο. Α, το ρε γάλα το πορεκό να κάνει δουλειά του, άντε φιάμε. Το πιεσόμετρο. Ναι, το πιέμε. Καταλάβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ο νηρός του σύλλου δεν ισώνει. Γιατί ρε ξαναδέ σύλλο με νουρός γουρό. Όχι. Τότε γιατί λέω με νουρός του σύλλου δεν ισώνει αφού είναι ίσως. Σαβή, με συγχύσεις κι εσύ τώρα. Είναι εσύ που με συγχύσεις, εγώ μιλώ σου καθαρά. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που εδέχτηκες να πάει πίσω στη δουλειά, άφησε την να κάνει τσινό που θέλει. Έχεις άλλες δουλειές να κάνει. Τούτε δεν είναι δουλειά του Χαϊρκού. Τσινή θέλει. Είναι δουλειά του Χαϊρκού. Για σένα. Και για Τζίνι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω να κάτσετε να μιλήσετε, ρε φιλέ. Να της πεις τους προβληματισμούς σου, τα ίσου σου. Μιλήσαμε και να ξαναμιλήσουμε και πιο μετά. Δέμε. One way or another θα έβρει τρόπο να σε πείσει. Νομίζεις. Κρύψε, έτσι. Σαβά μου, τι προτιμάς, κοκκινο σκουφίσανο σοκόμα ή κάτκουμα? Για ένα πράγμα. Για ένα project που ετοιμάζω. Δεν ξέρω, τι θέλεις εσύ. Τα project είναι τούτο. Δεν ήξερα. Αλλά όπως αποφάσισε να ασχοληθεί με παιδικά πάρτι. Πρώτη φορά θωρώ γονιό να χαίρεται που πάθες ζημιά το παιδί του. Εν το στόμα μου που γελά. Αργότερα όμως και την καρκιά μου. Ελά άλλου σου τα γιο, αλλά με άκουες. Σταμάτατε σαν μπαίνω φιλοσοφίες. Δεν το καταλαβείς γιέ μου πως ότι με τούτα ούλα να φάεις την κελέ σου. Σταμάτα να ενδιαφέρεσαι για μένα. Ποιος σου το κάνει, τώρα το ξέρεις. Γιατί, να πάεις δούς κάμεις τέτε. Εν τίποτε ξεκαθάρισμα λοαρκασμών, χρωστάς λεφτά, επίραξες τους. Τύπου τούτου αγούλα είναι. Ενδιαφέρεται για μένα τελικά. Αν τούτον εν προειδοποίηση, την επόμενη φορά να χτυπήσουν κέντρο. Ούλα ξέρεις τα γέρο. Μακάρι να τα ξέρεις κι εσύ. Σταμάτα να νικατώνεσαι μέσα στις δουλειές μου. Όπως έναν εκατονούμε εγώ. Οι δουλειές οι δικές μου ήταν καθαρές. Δεν χρειάζεται και να ανεκατωθεί κανένας. Συγχαρητήρια. Για τούτο που μια ζωή με στην υπηρεσία να περιπέζασε. Ο μόνος που με περίπεξε είναι εσύ. Εγελάστηκα μαζί σου. Αμα όλα θα με απκαιρώνονται ρε αλήτη. Ενάρτη ώρα που να απκαιρώσεις και εσύ. Έφυγε και σκεφτού πολλά καλά, Ζηναούλα, που σου είπα. Απορώ και εγώ γιατί σου φωνάζω και σε ποδά, ρε, αφού δεν συμφωνούμε σε τίποτα.
Επειδή ρε φίλε, το πράγμα ονομάζεται διάλογος. Αν θέλεις να μιλάς μόνος σου, να μιλάς μόνο καθρέφτη, μόνο λόγος. Εντάξει, δώσ' πάντα, άντε πέμουν να μου να κάνω. Τίποτε, αφού είναι να σε πείσει. Δεν υπάρχει έτσι περίπτωση. Άντε πέμουν να μου να κάνω. Ρε, εγώ τον Παυλή, θα αρχίσει να σου τάσει πράγματα και μετά θα σου μιλά λυκόλογα. Είναι έτσι τύπος η Γαλάτια. Και μετά θα χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα. Ρε Παυλή, λέω σου, δεν είναι έτσι τύπος η Γαλάτια. Οκ, okay, εγώ είπα σου. Το φιλούι σου κάτι ξέρει παραπάνω. Άντε πιένε, δεν ξέρεις τίποτα. Οκ. Φύγε ρε Λάλος. Άκου ποτσί να μας κέψει τα γλυκόλο. Σάβα! Ναι. Έρχεσαι μισό λεπτό. Να έρθω. Α, πού είσαι ρε μάνα μου. Δεν στο βάρο μιλάς. Καλώς την κούκλα μου. Ελπίζω να ενοχλώ. Έτσι θα περάσω παρατήρητη. Μάλιστα. Να μου χρειάστηκες λεφτά και ήβρες στη στράτα. Τούτον το κακό συνήθιο να βγάλεις έτσι γρήγορα συμπεράσματα να το κόψεις. Αφού δεν το έχεις ρε παπαγέ, να το προσπαθείς. Και εσύ είναι η Γεωργία μου. Τον το κακό ελάττωμα που έχεις να έρκεσαι μια φορά το χρόνο δαμέ, απροειδοποίητα. Ξέρεις, δεν μου αρέσει. Έναν ένα, είμαστε ρισοπαλία. Μάλιστα, ωραία. Να σε κεράσω κάτι. No, thanks. Θέλεις κάτι άλλο. Για να ήρθα δαμέ. Κάτι θέλω. Να μου ήρθα για να δω αν ομόρφινες, όχι επειδή σε πεθύμησα. Ναι, λίγο γλύωρα όμως γιατί περιμένω σημαντικό τηλεφώνημα. Έμαθα κάτι για το θάνατο της μάμας και θέλω να σου το πω. Ναι, Γεωργία μου. Αρκέψαμε μπάλε, μάνα μου. Αφήστε ρε μάνα μου τη μάμα σου για με πόνε να ησυχάσει επιτέλους. Καλά, καλά. Θέλω να δεις τον το σκίτσο και να μου πεις αν το ξέρεις. Γιατί κάτι σημαντικό. Ναι, τούτος ο άνθρωπος ήταν μπροστά του το θάνατο της μάμας μου. Γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, δεν ήταν τροχαίο. Ναι. Καλά. Γιατί εσύ είσαι καλά? Προσπαθώ. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Πώς νιώθεις? Μεγατωμένη. Σαν να τζεφά ψαρί με γιαούρτι μαζί. Στο γιος ήταν ο παπάς του, α. Ναι. Πρωίνα στην όμως του τα έπιασε μπρόρη σύνταξη και εφάπαξ που κοντεύκε του Χριστόφκια. Και εσύ που το ξέρεις? Είδαμε το φάκελο του κρυφά μια μέρα μέσα στην κλινική. Υπόπη δηλαδή. Μια μέρα που τον έπιασε. Με το έτσι θέλω. Με περίεργο πατέρα και γιος να δουλεύκαν παλιά στην ίδια υπηρεσία. Τώρα τούτο είναι το πρόβλημα μας τώρα. Ή ότι η κοιλιά μου που σε 9 μήνες να μοιάζει με την κοιλιά του Παγκαλού. Καλά ρε Κατερίνα. Είναι πρόσεχες υποτίθεται. Υποτίθεται ότι πρόσεχες εσύ. Εντάξει, είναι τέλος εφήμου τον έλεγχο μας. Εσύ είσαι ο τοξοβόλος, εσύ να μου πεις. Εντζέ, υπάρχει περίπτωση ο γιατρός να κάνει λάθος? Όχι. Δηλαδή, τώρα εγώ και εσύ ένα... κάνουμε μωρό? Ναι. Α, ωραία. Να μπω κωστάκι. Δηλαδή θωρείς τα νερά. Α. Πέ μου. Να μου σου κάνει η παπίρα. Πού το ξέρεις? Ξέρω σε καλύτερα από όλους, Κωστάκη. Αμάν έχεις κάτι, αμάν πονεί η καρκιά σου, κάθεσαι εδώ με θωριστά νερά και παρακαλάς να ανοίξει η γυναίκα σου κατά αυτή, Κωστάκη. Και αμάν δεν ξέρεις να μπορεί να πεις, γελάς, Κωστάκη. Ρε, αφού με ξέρεις τόσο καλά, γιατί με αφήσεις να φύγω? Γιατί αλλάζουν τα πλάσματα, Κωστάκη. Ναι, αλλά... Και εσύ άλλαξες πολλά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ αγάπησε. Αγάπησε πολλά. Ναι, αγάπησε. Αλλά αγάπησε και τον εαυτό σου παραπάνω. Ό,τι ήθελες έκαμε σου, ρε. Ναι, Κωστάκη, έκαμες. Δεν έχω κανένα παραπονό. Και κέρατα έκαμες μου και χρέη έκαμες μου και παραποθηκές έκαμες μου. Δεν έχω κανένα παραπονό. Α, εδώ βάλε γελά. Εν ξέρεις να μπορείς. Ρε, εφήν, αφήσε με. Α? Μπομπίτσα να λέω, έφυγε και άφησε με.
Χωρίσετε δηλαδή. Ναι, τούτη φορά τελειώσαμε. Δηλωτικά τελειώσαμε. Και πονήστε ρε Κωστάκη. Λίγο, να πω την αλήθεια. Πονήστε. Ναι. Έλαβα ρε Πασκάλη. Έλαβα. Ναι. Θα μου πεις κόρη, καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω, καλά να πάθω. Καλά να πάθουμε. Ο μοναδικός που φταίει για την κατάντια σου εγώ είμαι κανένας άλλος. Έπρεπε να σε αφήσω να δουλεύεις μέσα στα περίπτερα και αμέ να καταλάβεις τι σημαίνει δουλειά. Μόλις σε γεύτηκες λίγη εξουσία επήραν τα μυαλά σου αέρα. Το επισκεπτήριο είναι τέτοιο σε γέρο. Έδωκαν και πολλά λεφτά πάνω σου, έχασες το πούσουλα. Πατέρα, αναθεώρησε γε μου. Πέρκε μου μείνεις ζωντανός. Ζαλίζεις με. Σήμερα εδώ σου γέστησες. Αύριο μπορεί να σε βρούμε μαχαιρωμένος σε κανένα χαντάκι. Δεν πειράζει. Να γλιτώσεις κι εσύ που την ανθρωπή που νιώθεις για μένα. Ε, Αντώνη μου, φέρ' το νου σου και πάρ' το γε μου. Μπορεί να μείνεις μόνος σου μια ημέρα. Πάντα ήμουν μόνος μου, γέρο. Ποτέ σου με υποστήριξες. Γιατί να σε υποστήριξω, ρε. Που έκλεφτες όπλα κρυφά της αστυνομίας και βάλες τα μέσα στο αυτοκίνητο σου. Που πιερώνω σου για να αλλάξεις καταθέσεις των μαρτύρων. Συν την ημέρα που σε κόψα μέσα στο αρχηγείο του ΤΑΕ, ένιωσα ότι απότυχα σαν πατέρας. Άντε πάλι. Έκαμες με έναν ντρέπου με να θωρώ τους προϊσταμένους μου μέσα στα μάτια. Αντρέπου μου, λέω πως είσαι γιος μου. Γιατί είσαι δαμέ, ιερό. Τι θέλεις που μένα. Γιατί πιστεύω πως και την τελευταία στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Καλά τώρα, εσύ γιατί μου τρώσες. Τι μου τρώσα. Θωρώσε. Σαν να γεβάλασε μέσα στο λαβύρινθο του Μινόταυρου και είπα σου ανταέβησε ευκά έξω. Απλά έρθε μου από το μωρό, Κατερίνα. Εγώ τι να πω. Που είδα και έπαθα να χάσω έναν κιλό και τώρα ένα βάλω άλλα 30. Τούτον είναι πρόβλημα. Εύκολο να το λάλεις εσύ. Είναι το δικό μου σώμα που να αλλάξει. Είναι δική μου η ζωή που να έρθει που κουπά. Καλά, είναι εσύ που λάλεσαι ότι ήθελες να γίνεις μάνα. Ναι, ήθελα. Να έβρω όμως πρώτα μια δουλειά. Να σταθεροποιηθεί κάπου η ζωή μου. Να παντρευτώ πρώτα και μετά. Θα με καλά καλά να ξέρω το που να γίνει με εμάς τους δυο. Τι θέλεις να γίνει. Εσύ τι θέλεις. Εγώ θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, να δω. Α, οκ. Κυριακό, συνειδητοποιήσω ότι τώρα που να γίνουμε οικογένεια ένα πρέπει να μετακομίσει σπίτι μου. Μόνη μου δεν να τα καταφέρω. Χρειάζομαι βοήθεια. Κατερίνα, εφόσον να είμαι δίπλα σου. Ελπίζω. Μα το κινητό μου πού είναι, κρατηστό. Όχι, για δεκάσου το. Τώρα μου πιάνω στο ταμείο για να πληρώσεις. Τραντάφηκα πας στον μπάνκο. Πάει το πιάσω. Το σακάκι σου. Πού είναι, κρυώσεις. Κυριακό, εννοείς το ότι να είσαι δίπλα μου, ναι. Εννοώ το. Πάντα. Πάντα. Η μάνα μου, δώσ' μου λίγο μπαμό να κάνω ακόμα διάλειμμα. Πού τα τώρα. Σε ένα λεπτό. Σε τι οφείλω τον τη χανουλή. Θυμάσαι την εντύπωση κουβέντα που λέμε για το ΤΑΕ. Ε, όχι. Κορή μου, είναι μου το εσύ πελάρες που μου λάρεις, κορή. Παπά, η μάμα με δολοφονήθηκε μου κάποιος. Δεν ήταν τυχαίος ο θάνατος της. Και τούτον εκατάλαβες το που ένα σκίτσον, κορή μου. Πάρ' την τούτη φωτογραφία. Πάρ' την και πες μου τι βλέπεις. Πού τα ανακαλύψες τούτα.
Έχει σημασία που τα ανακάλυψα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση. Πού το ανακαλύψε, του δεν είπαμε. Άτε πάλι, κολλησίνη βελόνα. Ρε παπα, και είναι σημασία που τα ανακάλυψα εγώ. Σημασία είναι ότι τώρα μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση ξανά από την αρχή. Και η αστυνομία δεν μπορεί να μα το αρνηθεί, κατάλαβε. Δεν καταλάβω τίποτα. Οκ. Να τα ξαναπάρουμε ξανά από την αρχή. Ο τύπος τούτος, που είναι πάνω στο σκίτσο, εν τούτος που ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας ο ένας. Εν τούτος ο τύπος που τράβηξε τη φωτογραφία και είδε τη δολοφονία της μάμας. Τούτος ο τύπος, μάλλον θα έρθει να μας δώσει όλες τις απαντήσεις. Να με βοηθήσεις να τον έβρουμε. Να με βοηθήσεις να τον έβρουμε. Ρε παπά, μίλα μου, πέ μου κάτι. Ο άνθρωπος τούτος δαμέ στο σκίτσο είναι το πιο δυνατό μας χαρτί. Με τη μαρτυρία του μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεσή μας. Και επειδή μόνη μου δεν μπορώ να τον ανακαλύψω, θέλω τη δική σου βοήθεια. Μόνο εσύ μπορείς να ανακαλύψεις την ταυτότητα του να τον κάνεις να μιλήσει. Α? Ε, παπά, θέλεις ή θέλεις να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άντε, παπά, πέ μου, να με βοηθήσεις.